Είμαστε εδώ πέρα σε μια πολύ όμορφη παράσταση, συνεχίζεται. Ναι, μέχρι την Κυριακή των Βαΐων θα πάμε, στο Ψέμα, εδώ στο Μικρό Παλάς. Είναι ένα έργο το οποίο πραγματεύεται την εμπιστοσύνη ανάμεσα στα ζευγάρια. Το θέμα όλο που τίθεται είναι εάν μέσα σε μία σχέση πρέπει να λέμε πάντα όλη την αλήθεια. Είτε κρύψεις την αλήθεια για να πληγώσεις τον άνθρωπό σας. Ναι, βέβαια. Και νομίζω ότι όποιος πει ότι δεν το έχει κάνει, λέει ψέματα. Δεν λέω ότι ποτέ δεν θα πληγώνουμε κανέναν. Κάποιες φορές πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά γιατί να πάω να πω σε μια φίλη μου ότι είδα τον άντρα της με κάποιον, αν αυτοί οι δυο ξέρω ότι είναι καλά. Θα τα βρουν μεταξύ τους. Η χρονιά σας είναι γεμάτη. Χρόνο έχετε? Χρόνο δεν έχω πολύ, αλλά δεν με πειράζει, γιατί υπάρχουν άλλες φορές που έχω χρόνο. Δεν θα μπορούσα ποτέ, ειδικά στην εποχή που ζούμε και με τις συνθήκες που υπάρχουν, να γκρινιάξω που κουράζομαι. Είναι δύσκολο όμως με δύο παιδιά στο σπίτι? Είναι δύσκολο, αλλά εντάξει, υπάρχει βοήθεια πάντα, υπάρχει καλή διάθεση πολύ και υπάρχει πάντα η υπόσχεση ότι σε λίγους μήνες θα υπάρχει πάρα πολύς χρόνος. Ο κόσμος ήθελε πάρα πολύ να επιστρέψει στη τηλεόραση, νομίζω σας το έλεγε και όλα αυτά τα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ωραίο να επιστρέφεις και με κάτι τόσο δυνατό σαν το ΤΑΜΑΜ. Εντάξει, υπήρχε αυτό το θέμα ότι έφυγε η Μαρία και πήγα στη θέση της, αλλά νομίζω ότι και αυτό με έναν τρόπο, η κάθε μια είναι διαφορετική και η Μαρία έφτιαξε μια ηρωίδα δική της και εγώ μια ηρωίδα δική μου με βάση αυτό που μπορούμε κάθε μια να κάνουμε και πραγματικά όλα καλά. Σε ένα παράδειγμα με τον πρώην σύζυγό σας, πόσο δεμένοι είστε και σας στηρίζει, ήταν εδώ και στην πρεμιέρα. Αυτή είναι μια πολύ όμορφη σχέση παρόλο που έχετε χωριστούς δρόμους. Νομίζω η αυτού του είδους η αγάπη δεν πεθαίνει ποτέ. Ισχύει ότι δεν έχετε πάρει διαζύγιο? Ναι. Μπράβο σας. Ωραίο όμως αυτό.